Ναι, ακριβώς, 36χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος κατέληξε μέσα στο κατάστημά του. Συγκεκριμένα, 39χρονος κάτοικος Πάφου που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε τσιμεντένιο περιτύχισμα και ακολούθως να εισέλθει μέσω της γυάλινης προθήκης σε ταχυφαγείο στην κεντρική λεωφόρο της Πέγιας και να τραυματίσει τον 36χρονο ιδιοκτήτη. Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, φέρει πολλαπλά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους γιατρούς, Νικήτα, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Ο 39χρονος οδηγός, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, υπευλήθη σε εξέταση αλκοόλης με χαμηλότερη τελική ένδειξη 92 μιλιγκράμμ αντί 22, δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση.